Έχασε την μπάλα ο Σαμάτα και διαδικασία αντεπίθεσης για την ΑΕΚ με τον Ελίασον. Κάνει κίνηση ο Μοχαμάντη, ο Ελίασον κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Πόνσε στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ντέρμπι είναι για την ΑΕΚ. Την πολύ καλή προσπάθεια του Έκη Πόνσε, ο οποίος βγήκε πρώτος στην μπάλα, πήρε την κεφαλιά με δύναμη, αλλά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι. Ο Σντόεφ για να γίνει διαθέσιμος, ο Κοτάρσκι προτιμά το βολέ πάνω στο Γιόνσον. Πήρε ο Μάνταλος, γυρίζει με μέτωπο προς την εστία, κάνει κίνηση ο Πόνσε. Ο Μάνταλος βλέπει απέναντι τον Ελίασον. Καρφωτή κεφαλιά του Ελίασον. Ο Πινέδα ανοίγει το σκορ 1-0 για την ΑΕΚ. Καταπληκτική έμπνευση από τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος είδε όλες τις κινήσεις, αλλά έκανε την επιλογή να παίξει με την καλύτερη από αυτές, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος με μια καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοτάρσκι για να ανοίξει το σκορ στο 17ο λεπτό. Ξανά ο Μουκουντή, κάθεται για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος βλέπει την κίνηση του Ελίασον και του περνάει με ακρίβεια την μπάλα. Ο Μάνταλος που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ελίασον λύσεται, κάνει την σέντρα, η κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Έξυπνη ήταν η ιδέα του Έκη Πόνσε να στείλει εκεί την μπάλα, αλλά την στέλνει κανένα δύο μέτρα δίπλα από το κάθε δοκάρι, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολη η αντίδραση εκεί του Κοτάρσκι. Ο Ζίβκοβιτς στον Σιντιμπέ. Η μπάλα ανοίγει ξανά στα άκρα για τον Σιντιμπέ που χάνει χαμηλά τη σέντρα για τον Ελίασον. Ο Ελίασον πέφτει στο χόρτο. Οι παίχτες της ΑΕΚ ζητούν πέναλτι. Ο Μπριχ είπε παίζεται. Και πηγαίνουν όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ, αλλά ο Μπριχ τους λέει να περιμένουν. Θα το τσεκάρει ασφαλώς ο βίντεο assistant referee, ο Περλ Γκίντερ. Ξανά το γύρισμα χαμηλά από τον Σιντιμπέ. Η διεκδίκηση της μπάλας από τον Ελίασον εδώ. Και τον Οσντόεφ. Δίνεται συνέχεια στο μάτς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Κόγκ, ο οποίος έπαιξε με πολύ ρίσκο και χάνει την μπάλα ο Πάοκ, δεν πρόλαβε ο Μεϊτέ. Πήρε ο Σιμάνσκι, γυρίζει χαμηλά, η μπάλα βγαίνει έξω. Το πλασέ, Ελίασον 2-0 στο 54. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες της ΑΕΚ και για τον δημιουργό και για τον σκόρερ. Οι μισοί πηγαίνουν στον σκόρερ, στον Ελίασον. Οι άλλοι μισοί έχουν πάει στον δημιουργό, στον Σιμάνσκι. Ένα ακόμη λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά από τον Τρόστε Κόγκ, που έπαιξε με πολύ μεγάλο ρίσκο για τον Μεϊτέ. Το κατάλαβε ο Σιμάνσκι. Έκλεψαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ανοργάνωτη η άμυνα του ΠΑΟΚ να μπορέσει να αντιδράσει σε αυτό το λάθος του Τρόστε Κόγκ και έτσι φτάνει στο 2-0. Και νέο κλέψιμο από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Κρατάει την μπάλα ο Σιμάνσκι και την περνάει με εντυπωσιακό τρόπο στο Τσούμπερ, ενθουσιάζοντας το κοινό. Ο Τσούμπερ ανάμεσα στις γραμμές βρίσκει το Γαλανόπουλο, το πλασέ του Γαλανόπουλου δίπλα από το κάθε δοκάρι. Μεϊτέ. Βλέπουν ξανά οι παίκτες ΣΑΕΚ με Πινέδα. Πιζάρο, Πινέδα, ψάχνει τον Κατσίνοβιτς, βγαίνει ο Κοτάρσκι και μπλοκάρει, απομακρύνει, φυσικά θα μπλοκάρει. Βίτα. Τσούμπερ, με χώρο. Τσούμπερ κρατάει, κουβαλάει την μπάλα, πλασάρει χαμηλά δίπλα από το κάθε δοκάρι. Τάισον, Μπαμπαράχμαν. Κλείνει προς τα μέσα ο Παπαράχμαν. Περνάει για τον Μπράντον Τόμας. Αυτός βγάζει προς τα έξω. Ο Σάστρε κάνει τελικά το σουτ. Μπλοκάρει ο Στάνκοβιτς.